Ο Φαντομάς Σεκιουριτάς που είχε γίνει καπνός από το Μάιο του 2015 εμφανίστηκε για πρώτη φορά σήμερα στο δικαστήριο, όπου μετά από συνεχείς αναβολές επρόκειτο να ξεκινήσει ακροματική διαδικασία για την πολύκροτη υπόθεση υπεξαίρεσης ποσού που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ από μηχανήματα αυτόματης ανάληψης τραπεζών. Η προηγούμενη εμφάνισή του ήταν μπροστά στις κάμερες του κλειστού κυκλώματος της εταιρείας στην οποία ήταν προϊστάμενος, που κατέγραφαν τις κινήσεις του ενώ άδειαζε το χρηματοκιβώτιο για να διαφύγει, κρύβοντας σε μια κούτα δεσμίδες με πάνω από 500.000 ευρώ. Ήρθε πρώτη φορά στο δικαστήριο. Ο λόγος που ήρθε στο δικαστήριο είναι ότι πλέον πρέπει να δικαστεί. Δεν έχει άλλα περιθώρια αναβολής και πρέπει να είναι εδώ να δικαιολογήσει την πράξη του. Περιμένουμε και εμείς να ακούσουμε τη δικαιολογία του. Δεν την έχω ακούσει ακόμα τη δικαιολογία του για ποιο λόγο το έκανε αυτό. Είναι γνωστό βέβαια για ποιο λόγο κάποιος κλέβει κάποια λεφτά. Δεν τα κλέβει για να τα δώσει στους φτωχούς. Τα πήρε για αυτό, ναι. Λόγω φόρτου εργασίας με την παράλληλη εκδίκαση και άλλων σοβαρών υποθέσεων στο εφετείο κακουργημάτων, η ακροαματική διαδικασία θα ξεκινήσει την Τετάρτη. Αυτά τα χρήματα πληρωθήκαν από εμάς. Γι' αυτό δεν μας κυνηγάει κανένας εμάς δικαστικά, ούτε τράπεζα, ούτε η εταιρεία η Pirso Security. Αυτά τα λεφτά πιστεύω ότι είναι φυλαγμένα κάπου και αφού τελεσιδικήσει και κλείσει τις υποχρεώσεις του αυτός, θα βγάλει αυτά τα λεφτά για να ζήσει, για να κάνει τις επιχειρήσεις του, όπως και τώρα κάνει επιχειρήσεις, όπως και τώρα κυκλοφοράνε οι πιο πολλοί από αυτούς με ακριβά αυτοκίνητα, έχουν αλλάξει από καφετέριες, έχουν ασχοληθεί με πολλές επιχειρήσεις, με πολλές που δεν είναι στο όνομά τους, είναι σε άλλους ανθρώπους μπροστά, μπροστινούς, τους λεγόμενους ακυράνθρωπους. Ο 48χρονος πρώην υπάλληλος της εταιρείας Security κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε περισσότερα από 700.000 ευρώ από μηχανήματα ATM σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Ο ίδιος είχε το ρόλο του υπευθύνου ασφαλείας και την ευθύνη για τον ανεφοδιασμό των μηχανημάτων. Ωστόσο, φαίνεται να είχε βρει τρόπο για να ανοίγει τις κασετίνες με τις οποίες μεταφέρονται τα χρήματα. Ενώ μπλόκαρε με συνδετήρες και άλλα μικροαντικείμενα τα μηχανήματα, ώστε να μην φαίνεται πως οι κασετίνες ήταν ουσιαστικά άδειες. 840 άτομα χάσανε τη δουλειά τους. Έκλεισε η Pirso Security που είχε 800 εργαζόμενους και έμειναν στο δρόμο, τα οποία όλα αυτά τα έχουμε προσκομίσει και όλα να φαίνονται να μην αερολογούμε. Χαθήκανε και από τη δικιά μας εταιρεία άλλες 40 θέσεις εργασίας. 840 άτομα μείνανε άνεργοι. Τα ποσά που ξάφριζε κάθε φορά ο κατηγορούμενος δεν ήταν σταθερά. Οι αναλήψεις που έκανε κυμαίνονταν από 5.000 ευρώ έως και 70.000 ευρώ. Μέσα σε 18 μήνες είχε καταφέρει να αποσπάσει περίπου 700.000 ευρώ, ενώ το κόλπο γκρόσο κορυφώθηκε το Μάιο του 2015. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έκλεψε από το χρηματοκιβώτιο που βρισκόταν στο γραφείο του στην εταιρεία Security το ποσό των 534.000 ευρώ. Έβαλε τις δεσμίδες με τα χρήματα σε μια κούτα και έφυγε σαν κύριος, όπως κατέγραψαν οι κάμερες. Δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. Και αν ρωτήσατε και κάποιο νομικό για αυτή την υπόθεση, τα είχα ξαναπεί άλλη μια φορά αυτά τα πράγματα. Το να πάρεις κάποια λεφτά από ένα ιδιώτη, όσα λεφτά και να είναι αυτά, δικάζεται με την ίδια ποινή που δικάζονται και οι ζωοκλέφτες. Όταν η υπεξαίρεση αποκαλύφθηκε, ο Φαντομάς Σεκιουριτάς μέσω των συνηγόρων του υποστήριξε ότι χρωστούσε τα χρήματα σε τοκογλύφους που απειλούσαν τον ίδιο και την οικογένειά του και τους πλήρωσε με τα χρήματα που πήρε για να παραδοθεί αργότερα στην αστυνομία χωρίς ποτέ να τους κατονομάσει.